Γεια σας παίχτες μου, PR Fitness εδώ με ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα ξεκινήσαμε τη μέρα μας με λαχταριστά pancakes που έφτιαξε η πανέμορφη κοπέλα μου. Την συνταγή θα σας τη δείξουμε στο τέλος από αυτό εδώ το vlog, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Τώρα όμως προτρέχουν πιο σημαντικά θέματα από τα pancakes που ήταν τέλεια βεβαίως. Όμως έχουμε deadlift και είμαι αποφασισμένος να ξεπεράσω το προηγούμενο ρεκόρ μου που ήταν το καλύτερο deadlift που είχα κάνει μέχρι στιγμής. 190 επί 8 επαναλήψεις. Έχουμε ήδη φάει δεύτερο γεύμα. Πάμε στο dungeon να τα σηκώσουμε όλα. Let's go. Συνεχίζουμε με το δρόμο. Πάμε για deadlift και εννοείται μας μεθάει για δεύτερο ποδηλατάκι. Πολλά ωφέλη. Φτάσαμε, είμαστε μόνοι μας, ιδανική ατμόσφαιρα για deadlifts. Πάμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και να είναι, να φροντίσουμε να είναι καλύτερο από την προηγούμενη φορά. Let's go. Τελευταίο warm-up set στα 190. Κινήθηκαν αρκετά γρήγορα, τα ένιωσα πολύ καλά. Να υπενθυμίσω, το ρεκόρ μου είναι αυτά επί 8. Είμαι σε σκέψη να πω 195 ή 200. Θα βγάζω και βίντεο μήπως να πάω 200, που σημαίνει ότι σε 10 μέρες που ξανά έχω αυτή την άσκηση θα πρέπει να πάω 200 για περισσότερες επαναλήψεις. Τι να κάνω, είμαι και στο βίντεο, μου ασκείται πίεση. 200, μια φορά το βγάζεις βίντεο την εβδομάδα. Οπότε πάμε να okay. 20. 10. Let's go. Καλό. Και στο δεύτερο σετ κάτι καταφέραμε εκεί πέρα στα 165 κιλά. Δεν ήταν το καλύτερο, όμως επειδή οι εντυπώσεις από το πρώτο σετ ήταν πολύ καλές, δεν το αφήνουμε να μας πάρει από κάτω το δεύτερο σετ και συνεχίζουμε με την υπόλοιπη προπόνηση πλάτης. Παίχτες μου, οφείλω να πω ότι η προπόνηση μετά από αυτά τα δύο σετ deadlift είναι πάρα πολύ δύσκολη, απλά δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, μου φαίνονται όλα βαριά. Έχω κάνει κάποια καλά σετ, παρόλα αυτά, ειδικά το τελευταίο εδώ πέρα στο Team Bar Row, με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Κατέβασα τώρα πολύ τα κιλά ώστε να κάνω ένα πιο σωστό σετ, να δούμε πώς θα πάει. Αλλά αυτό είναι το τίμημα του να κάνεις 10 κιλά PR. Σίγουρα ήταν μεγάλη η αύξηση, μπορούσα να πάω 195 ή και 192,5 αν ήθελα να το πάω by the book. Όταν είσαι έτσι λίγο παραπάνω ενθουσιασμένος, έχεις και την κάμερα, μπορεί καμιά φορά να κάνεις καμιά βλακεία. Δεν μου βγήκε σε κακό, απλώς τώρα η υπόλοιπη προπόνηση λίγο υποφέρει.
ας ολοκληρώσουμε και ας πάμε σπίτι. Έχουμε και δουλειές. Έχουμε και δουλειές. Αυτό εδώ πέρα είναι η διασκέδαση. Η δουλειά γίνεται στο σπίτι. Αχ, μακάρι να δω αυτό η δουλειά. Μακάρι. One day. Πλάτη, έχουμε λίγα biceps πριν μπορέσουμε να πάμε επιτέλους στο σπίτι και αυτή η άσκηση που σας έδειξα μόλις τώρα είναι για upper back, για το πάνω μέρος της πλάτης και για rear delt. Είναι ένα υψηλό row, προσπαθώ να έχω και τους αγώνες μου προς τα έξω και όχι προς τα μέσα, ώστε να ενεργοποιήσω ακόμα περισσότερο τα rear delts, τους πίσω ώμους δηλαδή, και μπορείτε να τη δοκιμάσετε αν θέλετε κάτι σαν 2-1, γιατί αυτό θα κουράσει και τους ώμους αλλά και το πάνω μέρος της πλάτης. Προφανώς σε άλλες θέσεις, σε άλλες στάσεις, δεν ξέρω πώς να το πω, πάνω μέρος της πλάτης θα μπορεί να διαχειριστεί πολύ περισσότερο φορτίο από αυτό που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα, όμως με αυτή την άσκηση χρησιμοποιούμε και αυτό το σημείο αλλά και τα rear delts, οπότε κάπως 2-1. Μικρό! Πού πήγε η πρωτεΐνη, ξέχασα την πρωτεΐνη μου. Fuck! Μικρό! Παπ! Γευματάκι, μην! Παραλίγο. Μικρό γευματάκι post-workout, μπανανίτσα, λίγα δημητριακά, όχι 150 γραμμάρια και πρωτεΐνη. Ωραία. Σήμερα θα παιχτεί cheat meal και έχω καιρό να σας δείξω τα cheat meal, εννοείται παίζονται σε κάποιο τακτό χρονικό διάστημα. Είδατε και πριν δύο βίντεο ότι μία φορά την εβδομάδα συνήθως θα αγοράσω κάτι απ' έξω. Ευχαριστώ πολύ. Από τους αγαπημένους μας La Mama Special 32 εκατοστά Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. This is going down. This is going to be το τέταρτο και το πέμπτο γεύμα μαζί. Λοιπόν, παίχτες μου, έφτασε η ώρα να ετοιμάσουμε pancakes. Θα είναι το δεύτερο μου γεύμα για σήμερα. Το πρωί έφαγα το κλασικό με την βρώμη. Ο λόγος που ετοιμάζουμε pancakes είναι επειδή η αγαπημένη μας εταιρεία MyProtein μας έστειλε αυτό εδώ πέρα το mix, Protein Pancake Mix με γεύση Golden Syrup, βεβαίως. Επειδή 1η Μαρτίου είναι Pancake Day και μας είπαν, σας παρακαλώ κάντε μια προσπάθεια, ετοιμάστε εκεί μερικά pancakes, με αυτό το mix είναι πανεύκολα και τα σχετικά. Η κοπέλα μου τα πέτυχε χθες. Σήμερα είναι μια νέα μέρα, έχω μείνει μόνος μου στην κουζίνα, οπότε θα κάνω το καλύτερο που μπορώ υπό τις οδηγίες της, παρόλα αυτά μπορεί και να αποτύχω, όμως πάμε να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Κάθε αποτυχία είναι ένα μάθημα. Σήμερα ή θα βγάλουμε ωραία pancakes ή θα μάθουμε κάτι, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Πάμε να τα ετοιμάσουμε. Επίσης, δες τι έχω κάνει. Εντάξει, μιλάμε για professional, όχι αστεία. Pancake protein mix, γάλα, φυστικό βούτυρο, μέλι και maple syrup zero. Κάνεις δίαιτα, σε σώζει αυτό. Έτρωγα συνέχεια στο τέλος της προετοιμασίας. Ανάβεις μάτι. Περίπου ελάχιστο ελαιόλαδο, έτσι. Ίσα-ίσα, δυο σταγόνες. Σκουπίζουμε και το απλώνουμε. Και το σκουπίζουμε και το απλώνουμε. 100 γραμμάρια επιθετικά. Εντάξει, τα χθεσινά pancakes είχαν ποσότητα 50 από αυτήν εδώ τη σκόνη, από αυτό εδώ το μείγμα και 100 γάλα. Εμείς βάλαμε 100 γραμμάρια τώρα γιατί θέλουμε περισσότερες, πεινάμε, we are big boys. 200 γάλα, διπλάσιο. Και λίγο baking powder, μυστική σκόνη, you know what's up. Αυτό θεωρώ ότι είναι καλή ποσότητα. Φρεσκοπλημένο πυρουνάκι και ανακατεύουμε. Σε παρακαλώ, γράψ' το, μη κλείσεις, μη κλείσεις, μη κλείσεις, please. Παίχτες μου, μοιράμε από μπαταρία, όμως δεν μας σταματάει αυτό. Συνεχίζουμε στο κινητό και αυτό καλή ποιότητα έχει, μωρέ. Έχω ανακατέψει εδώ το μείγμα και δείτε πώς έγινε. Έγινε πολύ πηχτό, πολύ ωραίο. Και τώρα θα αρχίσω να το εναποθέτω στο τηγάνι σε μικρές δόσεις, ώστε να βγουν αρκετά pancakes, να μην βγει ένα τεράστιο. Οπότε πάμε να το κάνουμε.
Όχι, 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 να ενωθούνε, μην! Μην! Σπάτουλα! Παπαπα! Όχι ρε φίλε, όχι! Όχι, βιάστηκα! Βιάστηκα, ενθουσιάστηκα πολύ και τώρα... Τυχώς ενώθηκαν, παρόλα αυτά αρχίζουν να παίρνουν καλό σχήμα, οπότε θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Παπ! Τρία pancakes, ένα, δύο, τρία, τρία καθαρά pancakes. Πάμε τώρα να προσθέσουμε toppings. Νούμερο 1 θα πάμε με το μέλι. Μπορούσα να χρησιμοποιήσω το sugar free σιρόπι, όμως wait κάτι. Περνάμε και στο αγαπημένο μας φυστικό βούτυρο. Εδώ είσαι. Ορίστε, ξέρω ότι μπορούσα και καλύτερα. Αυτά για το σημερινό βίντεο και ρεκόρ και cheat meal και pancakes. Πιστεύω ήταν ολοκληρωμένο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, like, subscribe. Γεια σας.